Ευχαριστήσουμε στον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και στον στρατηγό και επίτιμο αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον κύριο Γκίνη, που είναι κοντά μας. Καλημέρα, στρατηγέ. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρα να καταλάβουμε τι γίνεται τώρα, κύριε Κερίδη, γιατί από τη μία είμαστε Σκοτσέζοι κοντούς. Μία χαιρόμαστε, μία προβληματιζόμαστε. Πήραμε τα F-35. Λέμε έχουμε υπεροπλία, είμαστε πολύ πιο μακριά από την Τουρκία. Ξαφνικά βλέπουμε μπαίνει και αυτή η παράμετρος και για τους Τούρκους. Δηλαδή και 120 αναβαθμισμένα F-16 και τα F-35 και όλα μαζί. Κοίτα. Τώρα φαίνεται να αλλάζει αυτό. Μπαίνουν και οι όροι στη μέση. Τι συμβαίνει τώρα, να τα ξεκαθαρίσουμε και νομίζω είναι σχετικά ξεκάθαρα. Όπως και αν το δει κανείς, έχουμε να κάνουμε με μια τουρκική αναδίπλωση, με μια τουρκική υποχώρηση. Εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός στα λόγια μου. Δεν μου αρέσει η έπαρση και η θριαμβολογία, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία απέτυχε σε αυτή την περίφημη αναζήτηση εναλλακτικών, γεωστρατηγικών εναλλακτικών. Οι λεονταρισμοί Ερντογάν που είχαμε ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα πάνε περίπατο και εν τέλει υποκύπτει εκούσα-ακούσα στις αμερικανικές, να πούμε, οδηγίες. Τόσο επί της ουσίας ότι δεν έχει εναλλακτική δηλαδή στα οπλικά της συστήματα παρά μόνο την αμερικανική τεχνολογία, αυτό δείχνει αυτό το deal με τα F-16, όσο και επί της χορογραφίας. Διότι θυμάστε ότι ο Ερντογάν ήθελε πρώτα να πάρει τα F-16 και μετά να δώσει τη Σουηδία. Το λέγαμε αυτό εδώ και 1,5 χρόνο, ότι δεν πρόκειται η αμερικανική κυβέρνηση να στείλει το γράμμα στο Κογκρέσο, διότι θα τις το επιστρέψουν χωρίς να το έχουν ανοίξει καν, αν δεν προχωρήσει πρώτα η Τουρκία στην Σουηδία. Αλλά της βγήκε όμως αυτό, λένε κάποιοι συναδελφοί. Θα σας πω. Σου λέει έπαιξε μέχρι το τέλος. Και τη βγήκε. Πήρε αυτό που ήθελε. Δεν πήρε αυτό που ήθελε, διότι αυτό που ήθελε ήταν να έχει και τους S-400 και τα F-35. Ναι. Και εν τέλει, όχι, λέω για τα F-16. Μια στιγμή, θα το δούμε, διότι τα μεν S-400 σκουριάζουν στην Αυθαλήνη και δεν είναι επιχειρησιακά σήμερα. Τα F-35 πήγαν περίπατο, τα οποία θα είχε σήμερα στον αέρα και θα μιλούσαμε με τελείως διαφορετικούς όρους. Η συμφωνία αυτή με τους Αμερικανούς επιβεβαιώνει εν τέλει την δέσμευση της Τουρκίας στην Αμερική και στην Δύση και στην αμερικανική τεχνολογία. Mm-hmm. Τώρα, η Αμερική είναι μια μεγάλη δύναμη και όλες οι μεγάλες δυνάμεις κοιτούν τα συμφέροντά τους. Να μην είμαστε αφελείς. Yeah, όμως, σε σχέση με τις άλλες υπάρχουσες δυνάμεις μεγάλες που υπάρχουν στον πλανήτη και βλέπετε την Κίνα, τη Ρωσία και ούτω καθεξής, η Αμερική έχει μια ιδιομορφία που εμάς μας βολεύει. Mm-hmm. Έχει ένα κογκρέσο. Ένα εκλεγμένο κογκρέσο, στο οποίο το ελληνοαμερικανικό λόμπι έχει μία επιρροή. Δεν σας λέω ότι έχει την καθοριστική και την απόλυτη επιρροή, αλλά έχει, βρε αδελφέ, ανθρώπους, συμμάχους, που βάζουν κάποιους όρους και κάποιες δεσμεύσεις μέσα σε ένα διαρκή αγώνα, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο σταματάει. Εγώ θα είμαι στην Αμερική σε 2 εβδομάδες μαζί με το διευθυντή της Καθημερινής, στο μεγάλο συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο με τον Έντι Τζεμενίδη εκεί, για να μιλήσουμε με τους γερουσιαστές μας. Με ανθρώπους που έχουν στηρίξει. Και είναι το κλίμα, πώς είναι τα πράγματα. Ακριβώς. Ο Κρις Βαν Χόλεν, για παράδειγμα, ο γερουσιαστής του Μέριλαντ και πολλοί άλλοι. Για να δούμε ακριβώς το κλίμα, διότι εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι η υπόθεση Τουρκία στο Αμερικανικό Κογκρέσο έχει κλείσει με τον τρόπο που κάποιοι εδώ βιάζονται να πούν. Τώρα, κοιτάξτε. Εννοείται δηλαδή ότι υπάρχουν αυτοί οι όροι, μπορεί να υπάρχει αυτή η επιστολή. Προφανώς. Και είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει τεράστιο εκνευρισμό στην Άγκυρα, διότι είναι άλλο πράγμα η δέσμευση και άλλο πράγμα η ταπείνωση. Αυτό εκλαμβάνεται από πολλούς εκεί ως ταπείνωση. Και εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον και κανένα ενδιαφέρον. Η δημοσίευση της θα ήταν η ταπείνωση, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβουμε. Γι' αυτό δεν δημοσιεύεται. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Και εμείς ως ελληνική εξωτερική πολιτική, θέλω να το πω, δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική για τα ψηφουλάκια και για να είμαστε αρεστοί στο εσωτερικό ή για να ικανοποιούμε το αίσθημα ή το συνέστημα. Κάνουμε εξωτερική πολιτική για το εθνικό συμφέρον. Τελείως ψύχρεμα και ψυχρά, θα σας έλεγα, για να το εξυπηρετήσουμε. Είναι άλλο πράγμα να δεσμεύσουμε την Τουρκία κατά το δυνατόν, έτσι. Και άλλο πράγμα, διότι πράγματι θα τα πάρει μετά το 29 και πράγματι θα τα παίρνει σε δόσεις. Και πράγματι να πάσα στιγμή. Δέσμευση, αν υπάρχει, λέμε ότι υπάρχει αυτή η επιστολή του State Department προς το Κογκρέσο, στις αρμόδιες επιτροπές κλπ. Έχει κάποια αξία πρακτική. Δηλαδή, αν οι Τούρκοι αύριο πάρουν τα αναβαθμισμένα F-16 και αρχίσουν αυτά που έκαναν και τα προηγούμενα χρόνια. Τότε θα αλλάξει. Δικαιούται το Κογκρέσο να σταματήσει την παράδοση. Ότι σε μια άλλη φάση, σε μια άλλη εποχή, προφανώς, με έναν άλλον πρόεδρο, σε ένα άλλο περιβάλλον. Έχετε δίκιο, δεν το ξέρουμε λέτε αυτό. Δεν είναι τίποτα γραμμένο σε πέτρα. Ακριβώς. Τίποτα στις διεθνείς σχέσεις δεν είναι γραμμένο σε πέτρα. Υπάρχει
σωρία διεθνών συνθήκων που έχουν παραβιαστεί. Τόνοι χαρτιού που δεν σήμαναν τίποτα στο τέλος. Η Αμερική, να σας το πω αλλιώς, δεν έχει πει ποτέ σε πόλεμο επειδή ήταν νομικά δεσμευμένη. Όποτε μπήκε σε πόλεμο, οποιονδήποτε πόλεμο θέλετε, στον πρώτο παγκόσμιο, στο δεύτερο παγκόσμιο, στο Βιετνάμ, στην Κορέα, στο Ιράκ πρόσφατα, μπήκε γιατί το ήθελε. Όχι γιατί κάποιο νομικό κείμενο της το επέβαλε. Και άρα ο πολιτικός αγώνας είναι διαρκής και δεν πρέπει ποτέ να τον ξεχνάμε, εν ώψη και των εκλογών βεβαίως στην Αμερική που έρχονται. Αλλά θέλω να κάνω το διαχωρισμό, διότι κάποιοι αρέσκονται ή επιδιώκουν ή νομίζουν ότι εξυπηρετείται το συμφέρον δια της ταπεινώσεως. Είναι... Ναι. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη ημών των Ελλήνων, προφανώς, μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει και μετά από όλους αυτούς τους λεοντορισμούς, να την πληρώσουμε το δάχτυλο στιγμή, και να πούμε. Αλλά η πραγματικότητα εδώ είναι πάρα πολύ απλή από ένα σημείο και μετά και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Η Ελλάδα είναι ένα βήμα μπροστά. Προφανώς, παίρνει F-35 την ώρα που οι άλλοι προσπαθούν να πάρουν αυτό το όπλο του Τουρκού το Ζάλ. Καλά το είπε ο Μανώλης, από τη δεκαετία του 80 είναι τα F-16. Ό,τι αναβάθμιση και να του κάνεις, είναι ένα όπλο το οποίο μετράει μισό αιώνα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό και επιστρέφει η Τουρκία σε ένα μαντρί. Σε ένα μαντρί από το οποίο ήθελε να φύγει. Και να εξαρτάται από τα ανταλλακτικά. Θα πάρει τα F-16 λοιπόν και είμαστε στο 2035. Χρειάζεται τα ανταλλακτικά των F-16. Από ποιον θα τα πάρει αυτά ανταλλακτικά. Παραμένει, θέλω για να πω. Για τα F-35 τώρα, κύριε Υπουργέ, επειδή το βάλαμε για αυτήν την παράμετρο για να μιλήσει και ο στρατηγός αμέσως μετά. Εδώ μπορεί η Τουρκία να κάνει αυτή τη μεγάλη κίνηση. Δηλαδή να διώξει τους S-400, να χαλάσει τις σχέσεις με τον Πούτιν ενδεχομένως, να ακυρώσει ό,τι έκανε μέχρι τώρα, να παραμείνει ακόμα πιο προσδεδεμένη στο δυτικό στρατόπεδο. Για τα F-35 μπορεί να το κάνει αυτό. Θεωρητικά θα μπορούσε. Ναι. Και προφανώς η αμερικανική διοίκηση κουνάει το χαρτί και λέει: εμείς εδώ είμαστε. Τεράστε. Αλλά με τους δικούς μας όρους. Με τους όρους της Αμερικής. Όχι με τους όρους που θέλεις εσύ, Ερντογάν. Πρέπει να κάνεις ρήξη με τον Πούτιν. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για όποιον ξέρει τι γίνεται στον Κάφκασο, όποιον ξέρει τι γίνεται στη Συρία, όποιος ξέρει τις ευρύτερες δεσμεύσεις τις οποίες έχει και ενεργειακές και άλλο τι. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι κάτι για πολύ μετά. Είναι ένα που το είπε η Νούλαντ προφανώς και το έχουν πει και το έχουν ξαναπεί οι Αμερικάνοι. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι κάτι άμεσο δηλαδή. Αλλά δεν είναι κάτι άμεσο. Αυτό που χρειάζεται τώρα εμείς είναι να αναδιοργανώσουμε την ΕΑΒ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη νέα διοίκηση της ΕΑΒ, που έχει έργο πολύ δύσκολο μπροστά της για την ανάταξη της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας που έχει μείνει τόσο πίσω. Να τα πούμε όλα εδώ και να προχωρήσουμε σε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνουμε. Τώρα, πάμε και στο στρατηγό. Τι λέτε, στρατηγό? Απορία. Συγγνώμη, έχω μια απορία, Δημήτρη. Έλα, Μανώλη μου, ζητώ συγγνώμη. Ναι, ναι. Επειδή το ξέρουν και πολλοί πολιτικοί που όταν συναντιόμαστε, εγώ όταν δεν καταλάβω κάτι, το ρωτώ επίμονα. Σωστά. Κουράζω κάποιες φορές. Για να καταλάβουμε το εξής. Αν η Τουρκία παραλάβει το 2027-28 4 F-16 και κάποια από αυτά αρχίζουν να πετούν πάνω από τα νησιά, υπερπτήσεις. Δηλαδή θα αρχίσει κινητικότητα στο Κογκρέσο για να μην παραλάβει τα υπόλοιπα. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα να μην πάρει τα όπλα. Αν αρχίσουν να πετούν τα μαχητικά της Τουρκίας πάνω από το Καστελόριζο, όπως συνέβη στο παρελθόν, θα υπάρχει τέτοιος μηχανισμός? Αυτό λέει το State Department. Γιατί ακούμε επιστολές, οι τηλεθέτες ακούνε επιστολές, αλλά τι σημαίνει αυτή η επιστολή? Μανώλη, θέλω να είμαι και συγκρατημένος και ρεαλιστής σε όλα αυτά. Δεν θα είναι ένας μηχανισμός αυτοματοποιημένος, αν θέλεις, ο οποίος πατάς ένα κουμπί και τελειώνει το πράγμα. Αλλά υπάρχει το επιχείρημα, θα υπάρχει το επιχείρημα για να υπάρξει αυτή η κινητικότητα στο Κογκρέσο και να δυσκολέψει την περαιτέρω παραλαβή. Είναι θέμα συσχετισμών. Είναι θέμα το πού θα βρίσκεται ο κόσμος το 2028 και το 2029. Αλλά είναι ένα πρόσθετο όπλο. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να παραβλέψουμε. Ελάτε. Ερχόμαστε, κύριε Κερίδη, γιατί θέλουμε να βάλουμε στην κουβέντα μας και το θέμα της επιχείρησης στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά και στην Ελλάδα, γιατί έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη σε σχέση με τη Λάρισα, που γίνεται πλέον το στρατηγείο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μετά από πρόταση του κ. Δένδια. Για πάμε, Αθήνα. Καλημέρα, Δημήτρη. Κλιμακώνεται η ένταση στην Ερυθρέα Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν. Μέσα σε λίγες ώρες οι Χούθοι έπληξαν ένα ακόμα εμπορικό πλοίο, εκτοξεύοντας πύραυλο από νότια περιοχή της Ιεμένης. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωσή τους σχετικά με την οποία αναλάμβαναν την ευθύνη της επίθεσης κατά ενός αμερικανικού σκάφους, το οποίο το κατονόμασαν ως ΚΟΗ και σύμφωνα με τους ίδιους είχε προορισμό Ισραηλινό λιμάνι. Την ίδια στιγμή οι αμερικανικές δυνάμεις δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Κατέριψαν 3 ιρανικά drones, κατέστρεψαν 10 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα
ενέργεια οχήματα και έναν επίγειο σταθμό ελέγχου. Και όλα αυτά τη στιγμή που η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να σταθμίζει το πώς θα απαντήσει για το χτύπημα στην Ιορδανία το περασμένο Σαββατοκυριακό που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες, με τον επικεφαλής των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης να λέει το εξής: ότι εμείς δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά δεν τον φοβόμαστε έναν πόλεμο απέναντι στις ΗΠΑ. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιστρέφει για πέμπτη φορά από την έναρξη του ενεξελίξη πολέμου Ισραήλ Γάζα στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ευχαριστούμε, Αθηνά. Να βάλουμε και αυτό το θέμα στο τραπέζι, κύριε Κερίδη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά και στη χώρα μας και στη συμμετοχή μας εκεί που θα είμαστε με μια φρεγάτα στην επιχείρηση, στην ευρωπαϊκή αυτή επιχείρηση. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο στόλο εμπορικό και την αφορά και άμεσα δηλαδή. Πέρα από το ότι δείχνει και τον ηγετικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Τι λέτε? Μας αφορά και έμεσα. Πέρα από το προφανές ότι είμαστε η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στον κόσμο, ελέγχοντας το 1 τέταρτο της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας. Και άρα όλο αυτό μας αφορά άμεσα. Αφορά ελληνικά πλοία, ελληνικά πληρώματα, ελληνικά συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Μας αφορά και έμεσα, διότι προκαλεί έναν κλονισμό καταρχήν στην παγκόσμια οικονομία, τον οποίο προς το παρόν έχει απορροφήσει σχετικά καλά, αλλά έναν πολύ μεγάλο κλονισμό στην Αίγυπτο, η οποία πραγματικά είναι η χώρα που έχει υποστεί το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα, περισσότερο και από το Ισραήλ, από αυτή την κρίση που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες, γιατί τα έσοδα που είναι πολύ κρίσιμα, περίπου 10 δισεκατομμύρια το χρόνο από το Σουέζ, από τα διόδια διέλευσης στο Σουέζ, έχουν καταρρεύσει, μαζί με τον τουρισμό, ο οποίος είναι επίσης μια πολύ μεγάλη μαζί την πληρώνουμε και εμείς, παραγωγή. Και με τα προϊόντα που ακριβένουμε, τις τιμές προφανώς. Προφανώς, αλλά εάν πάθει κάτι η Αίγυπτος, προσέξτε, διότι από την Αίγυπτο δεν έχει φύγει ποτέ καμία βάρκα τα τελευταία χρόνια. Καμία βάρκα. Μηδέν. Για μας λέτε. Μηδέν. Για την Ευρώπη. Μάλιστα. Να το πούμε. Γενικά, η Αίγυπτος όμως είναι μια χώρα η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σε δεινή οικονομική θέση και πιέζεται ακόμα περισσότερο. 110 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια πρόσφυγες από όλο το Σαχέλ. Εκεί εκβράζει, εκεί τελειώνει, εκεί είναι η ανάσχεση. Σουδάν, Ερυθρέα, Νταρφούρ, Σομαλία, βάλτε ό,τι θέλετε, και καταλαβαίνετε ότι απασχολεί πάρα πολύ τους Ευρωπαίους το τι έχει να γίνει. Ευρωπαίοι, οι οποίοι για πολλωστή φορά θα φάνε σήμερα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τα σκότια τους απέναντι στον Ορμπάν. Που δείχνει και το πρόβλημα στη σύνοδο που έχουμε σήμερα εκεί. Διότι αν δεν μπορούμε να ομονοήσουμε στο προφανές, δηλαδή στη στήριξη της Ουκρανίας, που είναι Ευρώπη, που είναι ευρωπαϊκό έδαφος, που γυκνιάζει με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι οι Βαλτικές και ούτω καθεξής, η Ρουμανία, τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Και βεβαίως οι εξελίξεις στην Αμερική. Διότι ο Biden δεν είναι ο ισχυρός Biden που είχαμε πριν από ένα χρόνο. Πιέζεται πάρα πολύ δημοσκοπικά. Έχει μια εσωτερική κρίση με το Τέξας και το προσφυγικό, μεταναστευτικό. Τι θα γίνει. Και ο Τραμπ επελάβνει. Άρα το ευρύτερο ζήτημα έχει πραγματικά σκοτεινιάσει. Γι' αυτό καλές είναι οι δεσμεύσεις, όπως βλέπετε, ρεαλιστικά να τα δούμε, αλλά πάνω απ' όλα να έχεις τα F-35. Και αυτό έρχονται οι Αμερικάνοι και κάνουν, διότι αυτό δίνουν και είναι η μεγάλη εγγύηση. Από εκεί και πέρα, δεν είναι εύκολο η Τουρκία να τα σπάσει με τη Ρωσία. Φανταστείτε καταρχάς ενεργειακά πόσο έχει δεσμευτεί. 20 δισεκατομμύρια είναι η επένδυση στο ΑΚΟΥΓΙΟΥ, στο πυρηνικό εργοστάσιο, με ρωσικά κεφάλαια και ρωσική τεχνολογία. Τώρα να καταπιεί τα S400 και να χάσει και τα 3 δισεκατομμύρια που έδωσε. Είναι καταστροφή. Γι' αυτόν καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια επιτυχία της Δύσης όλο αυτό, έτσι δεν είναι?